Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενών των υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε. Σώζε πόλη και λαών των πολεμωμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Αδερφοί μου, ο κάθε ένας άνθρωπος εις τον κόσμο αυτόν διέρχεται τον βίον του όχι εν χαρά, αλλά εν θλίψη πολύ. Ο παρόν κόσμος είναι η κοιλάδα του πόνου. Αφού εφύγαμε από τον Θεό και απεχωρίστημεν από τον Θεό, η ζωή μας έγινε μία μαρτυρική ζωή. Όλος ο κόσμος, όπου και αν βρίσκεται, εις οποίαν θέση και αν βρίσκεται, εις πλούτη και δόξες και τιμές και επένους του κόσμου τούτου, εάν τον ερωτήσεις και απαντήσει ειλικρινώς, θα είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος. Η ευχαρίστηση και η χαρά από τον κόσμο τούτον έχει εκλείψει, διότι απεχωρίστημεν από τον Θεό. Και ο κόσμος αυτός μεταβάλλεται σε έναν στίβον αγώνος. Όσοι αγωνίζονται κουράζονται, και ο Πανάγαθος Θεός υπεσχέθη να δώσει ανάπαυση σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται. Δι' αυτό και η Εκκλησία μας ο Σάκης ψάλλει τους ύμνους, τους επικηδίους, ουδέν έτερον αναφέρει ημί ανάπαυσον. Ένας κουρασμένος μόνος ζητά ανάπαυση. Ένας ο οποίος έχει κουραστεί, εάν ζητήσεις να έβρεις από τον εργάτη απάντηση, θα σου απαντήσει ότι εκουράστηκα κάθιδρος μέσα εις τον υδρότα και την ζέστη του ηλίου, ή το ψύχος του χειμώνος, θα σου απαντήσει ότι εκουράστηκα και ζητεί ανάπαυση. Και όλος ο κόσμος μέσα από τον πόνο ο οποίος τον περιβάλλει, μέσα από τον κόπο τον οποίον έχει ως σύντροφο, ζητεί την ανάπαυση. Η ανάπαυση όμως, αυτή την οποία δίδει ο Θεός, δεν την δίδει σε εκείνους οι οποίοι δεν αγωνίζονται τον πνευματικό αγώνα. Την ανάπαυση την οποία δίδει ο Θεός είναι ανάπαυσης αιώνιος, ανάπαυσης και χαρά και αγαλίασης. Δι' αυτό χαρίζει ο Θεός μόνο σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται πνευματικώς. Ο κόσμος ο περισσότερος αγωνίζεται δια τον παρόντα κόσμο, δεν αγωνίζεται δια τον μέλλοντα κόσμο. Και δι' αυτόν τον λόγο δεν θα έχουν απαίτηση έπειτα να ζητούν ανάπαυση. Μόνον εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται εις τον παρόντα κόσμο να μείνουν κοντά εις τον Θεό, να τηρήσουν τα εντολάς του και τον νόμων του, μόνον αυτοί έχουν το δικαίωμα αναπαύσεως. Πλην όμως μέσα εις αυτόν τον κόσμο και οι δίκαιοι και οι άδικοι όλοι κουράζονται. Δεν απευθυνόμεθα όμως προς τους αδίκους, τους απίστους, τους ηλιστάς του κόσμου τούτου. Απευθυνόμεθα εις τους πιστούς, δια τους οποίους ο Ιερός Συνοδός αναφέρει ότι θλίβονται εις τον κόσμο αυτόν. Και όταν καταλάβει τον άνθρωπο η θλίψη, ζητεί βοήθεια, συμπαράσταση. Ζητεί παρηγορία, και αυτά είναι δυσκολόβρετα. Δεν τα βρίσκεις εύκολα. Εάν σε αντιληφθεί ο γείτονάς σου ότι υποφέρεις, χαίρεται.
αν σε αντιληφθεί ότι πάσχεις, αγάλλεται. Εάν αντιληφθεί ότι έχεις χαρά, λυπάται. Εκείνο το οποίο αναφέρει το Ιερόν Ευαγγέλιον χέριν με τα χερόντων και κλαίων με τα κλαιόντων είναι αγγελικό. Μόνον εκείνοι οι οποίοι διάκουσαν βίων πνευματικών χαίρουν με τα χερόντων και θλίβονται με εκείνους που θλίβονται και λυπούνται με εκείνους που λυπούνται. Και μέσα σε αυτήν την αγωνία του άνθρωπος, αφού ζητεί βοήθεια από τους ανθρώπους και δεν υπάρχει, καταφεύγει εις την Παναγία μας. Εκείνη είναι που δίδει την παρηγορία, διότι εκείνη εθλίβει πρώτον. Εκείνη υπέφερε πρώτον, εκείνη έπαθε πρώτον. Να την φέρουμε στη μνήμη μας, αδερφή μου, την Παναγία μας. Από τη στιγμή που η θέληση να φέρει στον κόσμο τον Υιόν του Θεού, από τη στιγμή που εζήτησε η Παναγία μας τόπο να γεννήσει τον Υιόν της, δεν υπήρξε. Μπορούμε να φανταστούμε τη λύπη μιας μητέρας η οποία ήταν έτοιμη να γεννήσει το παιδί της και δεν υπήρχε τόπος και έφυγε θλιμμένη, διότι οι άνθρωποι δεν της έδωσαν σημασία καμία. Έφυγε θλιμμένη και ζητούσε τόπον δεξιά και αριστερά και εις τον πόνο της αυτών είδε ένα σπήλαιο και κατέβημε στο σπήλαιο εκείνον για να έβρει την παρηγορία. Και εκεί ευρήκε τα ζώα, τα άλογα ζώα, και μέσα σε εκείνο το στάβλο εγέννησε τον Υιόν της. Δεν θέλει να το περιποιηθεί το παιδί της. Δεν ζητεί να το σκεπάσει με λίγα σκεπάσματα. Τι βρήκε να άργες και σκέπασε τον Υιόν της. Δεν θέλει να το ζεστάνει. Δεν βρίσκει ούτε εκεί παρηγορία. Ευρίσκει τα άλογα ζώα τα οποία με την εκπνοή την οποία έχουν ζεσταίνουν εκείνο το βρέφος μέσα στην φάτνη. Καλά το εγέννησε με πόνους και με θλίψεις που την περιέβαλαν δια την αχαριστία του κόσμου. Δεν εθλίβει η Παναγία μας διότι εγέννησε τον Υιόν του Θεού. Εθλίβει δια την αφιλόξενον κατάσταση του πλανήτου τούτου. Εθλίβει δια την σκληρή εκείνη συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι σε μία γυναίκα η οποία ήταν έτοιμος να γεννήσει το παιδί της. Και το εγέννησε. Αφού το εγέννησε, όλες οι μητέρες μόλις φέρουν στον κόσμο παιδί χαίρονται. Η Παναγία μας όμως δεν εχάρει. Μόλις εγέννησε το παιδί της, έρχεται ο Αρχάγγελος και της λέγει πάρε το και φύγε. Πού να φύγει. Μόλις γέννησε το παιδί της πού να πάει. Να φύγεις της λέγει διότι ζητούν το παιδί σου να το σκοτώσουν. Μπορεί να φανταστείς μόλις γεννήσεις το παιδί σου να έρθουν να σου πούν ότι θέλουν να το σκοτώσουν. Και φεύγει η Παναγία μας μέσα σε δρόμον απέραντο. Δεν είναι λίγη η απόσταση στην οποία ευάδησε η Παναγία μας με εκείνον τον άγγελον, τον επίγειον που ονομαζόταν Ιωσήφ. Φεύγει από την Παλαιστίνη και φτάνει στην Αίγυπτο για να σωθεί από την έχθρα, την κακία, την βαρβαρότητα του ανθρώπου. Πόση θλίψη να δοκίμασαν εις τον κόσμο αυτόν η Παναγία μας. Και μέσα σε εκείνες τις σκοτεινές νύχτες που περπατούσε αναφέρουν ότι η Παναγία μας ήθελε στο δρόμο της που περπατούσε ήθελε κάπου να ξαποστάσει να δει το παιδί της το οποίο κρατούσε στην αγκάλι της και μέσα σε ένα δάσος αναφέρουν εκείνα τα απόκριφα Ευαγγέλια. Παράδοση είναι. Δεν είναι κάτι το αναγκαστικό να το πιστεύσουμε. Αλλά έχει και αυτό μια παρηγορία. Είδε μέσα στο δάσος ένα φως
και πλησίασεν εκεί και είδεν να υπάρχει ένα ανδρόγυνο με ένα παιδάκι, το οποίο παιδί ήταν άρρωστο. Και η Παναγία μας ζήτησε λίγο νερό από εκείνο το ανδρόγυνο για να λούσει το μικρό το παιδί, το οποίο κρατούσε στην αγκάλη της. Της έδωκαν από εκείνο το νερό και έλουσε το Χριστό, το βρέφος. Και μετά τους είπε, βάφτε και το μωρό σας μέσα σε αυτό το νερό. Και ό του θαύματος αμέσως ιατρεύθη το παιδί. Εκείνο το παιδί το οποίο έπεσε μέσα στο νερό το ίδιο του Χριστού μας, ήταν παιδί ληστού. Και όταν μεγάλωσε έγινε ληστής, και αυτός ο ληστής συνελήφθη. Και συνελήφθη αυτός ο ληστής και έφτασε στην Σταύρωση, και εις στη Σταύρωση που ήταν εκ δεξιών του Θεού, είπε το μνήσιτι μου Κύριε αντί βασιλεία σου. Είναι από τα απόκριφα Ευαγγέλια μια ιστορία, όπως και άλλες πολλές ιστορίες αναφέρονται δια τον Χριστό μας. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να το δεχθούμε, αλλά ευρίσκομαι και εδώ παρηγορία, διότι η Παναγία μας επαρηγορήθη και έφυγε στην Αίγυπτον και επέστρεψε από την Αίγυπτον. Όταν επέστρεψε από την Αίγυπτον αρχίζουν πάλι οι θλίψεις. Θλίψεις διότι επισκεπτωμένη η Παναγία μας με τον Ιωσήφ την πόλη της Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει, εχάθη ο Χριστός. Και εγύριζε η Παναγία μας και ζητούσε το παιδί της και ήταν θλιβωμένη πολύ. Και τον ευρύκε μέσα στον ναό του Σολομώντος να ερωτά και να επερωτά τους σοφούς του εβραϊκού λαού. Και εκεί του μίλησε με πόνο, παιδί μου του λέγει, πόση θλίψη με πότισες. Ιδού του λέγει ότι ζητούμε σε και δεν μπορούμε να σε έβρουμε. Σε ζητούμε και δεν σε βρίσκουμε. Και εκείνος ο Χριστός ο δωδεκαετής απήντησε θεϊκά. Δεν ξεύριστες λέγει ότι είμαι μέσα στο ναό του πατέρα μου. Δεν το κατάλαβε η Παναγία τι της είπε ο Χριστός. Αλλά διεφύλατε τα ρήματα τα αυτά λέγει μέσα της. Το έβαλε μέσα της και το κρατούσε. Και μεγαλώνει ο Χριστός μας μέσα σε μια πόλη η οποία ονομάζεται Ναζαρέτ. Πόσες λύπες, πόσες πίκρες, πόσες στενοχώριες, πόσων φθόνων δεν εδέχθη εκείνος ο Χριστός με τη μητέρα του. Και από εκεί να μετρήσουμε τη θλίψη της Παναγίας μας όταν ήρθε στον κόσμο ο Υιός της, δεν είναι αμέτωχος σε εκείνα τα οποία υποφέρει το παιδί της. Τον κατατρέπουν, τον συκοφαντούν, τον υβρίζουν, τον βλασφημούν και εκείνη η μητέρα τα υποφέρει όλα. Και φτάνει στο σημείο εκείνο που βλέπει το παιδί της αδικοκριμένον. Το έκριναν άδικα. Το κατεδίκασαν άδικα και ακούει τις αποφάσεις των δικαστών, ακούει την καταδίκη ότι το παιδί της θα το σταυρώσουν. Ποιος μπορεί να φανταστεί τον πόνο της μάνας εκείνης. Και όταν τον βλέπει βουτυγμένο στο αίμα και όταν τον βλέπει με το σταυρό στον ώμο, πόσον πόνον υπέστη η Παναγία μας. Και όταν τον βλέπει επάνω στο σταυρό, πόσα δάκρυα έχει σε εκείνη η Παναγία μας. Δεν υπήρξε μητέρα στον κόσμο να πονέσει τόσο όσο η Παναγία μας. Ο πόνος της είναι απερίγραπτος.
η θλίψης της είναι αφάνταστος. Και κλαίει και οδύρεται και λιποθυμεί και πέφτει και σηκώνεται και ο Υιός της από το Σταυρό δίνει άλλον πόνο. Πόνος φοβερός την τελευταία στιγμή της ζωής του. Ποιο παιδί αντέχει να δει τη μητέρα του κοντά του την ώρα του θανάτου. Και εκείνος ο πόνος του Υιού προς τη μητέρα και της μητρός προς τον Υιόν ενώνεται. Και ποιος ήθελε να τον πλησιάσει, να τον αγγίξει, να τον ατενίσει τέτοιον πόνο. Παναγία μας η θλιμμένη, η Παναγία μας η πονεμένη, η Παναγία μας που έπαθε όσο δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους, η Παναγία μας είναι αυτή η οποία καταλαβαίνει τον πόνο μας. Δι' αυτό και ο Ιερός Συνοδός μεταφέρεται στην αγκάλι της και στα πόδια της και γονατιστός εκεί της λέγει «Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούν, των υπάρχουσα, Θεοτό και Παρθένε». Εσύ είσαι που μεταβάλλεις τον πόνο και τη θλίψη σε χαρά. Εσύ είσαι που επισκέπτεσαι τον άρρωστο και τον θεραπεύεις. Εσύ είσαι η παρηγορία του κόσμου. Εσύ είσαι η μητέρα του Θεού και κατά χάρη μητέρα ημών των χριστιανών. Ποιος έφυγε στην Παναγία μας, ποιος γονάτισε μπροστά της, ποιος έκλαψε με την ψυχή του και δεν του έδωκε τη λύση των προβλημάτων του. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία στέκεται στην ζωή του καθενός ο οποίος επικαλείται τον Υιόν της. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία μεταβάλλει τη θλίψη σε χαρά, τη λύπη και την στενοχωρία σε αφάνταστον ευφροσύνη. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία στέκεται κοντά στον Υιόν της και μεσητεύει περ ημών. Αδερφέ μου, είσαι θλιμμένος. Κοίταξε την Παναγία μας. Είσαι άρρωστος. Κοίταξε την Παναγία μας. Είσαι αδικημένος. Κοίταξε την Παναγία μας. Είσαι μέσα στην δοκιμασία, κοίταξε την Παναγία μας. Εκείνη τα υπέφερε όλα όπως ο Υιός της. Ενώ γαρτέπονθεν αυτός πειραστής, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Τα έπαθεν όλα ο Υιός της, τα έπαθεν όλα η μητέρα του και είναι η παρηγορία όλων των θλιμμένων και των πονεμένων. Θλίψεις, αδερφοί μου, καταλαμβάνει ένα πιστό πλάσμα. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Ξαφνικά, μέσα σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, την κοινωνία της αμαρτίας, εκείνος ο άνδρας προδώνει την τιμή του γάμου του. Εγκαταλείπει την μητέρα με τέσσερα παιδιά και προσκολάται στην πόρνη. Εκείνη η μητέρα τα βλέπει όλα, λυπάται, πονεί και καταφεύγει στην Παναγία μας. Παναγία μου, τη λέγει, λυπήσουμε. Φώτισε τον άντρα μου. Και δεν είναι μόνο μια μέρα που κλαίει εκείνη η αδικημένη μάνα με τα τέσσερα παιδιά. Κλαίει συνεχώς μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας. Παρακαλεί την Παναγία μας να φωτίσει τον άπιστον εκείνον σύζυγον. Να επιστρέψει στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Και περνούν οι μέρες και περνούν οι μήνες και εκείνη γονατίζει μπροστά στην Παναγία μας και κλαίει απαρηγόρητα. Παναγία μου, λυπήσουμε. Μία ημέρα από τις πολλές μέρες μέσα στην παράκληση την οποία έκανε για τον άντρα τον άπιστον, άφησε τα παιδιά της να κοιμηθούν
και έφυγε στο τελευταίο δωμάτιο του σπιθιού. Στο χέρι της, στην αγκάλι της, έχει την Παναγία μας. Την βλέπει, πονεί, παρακαλεί, χύνει δάκρυα και μέσα στον πόνο της εκείνων κλείνει τα μάτια της με την Παναγία στην αγκάλι της. Και έγινε το θαύμα. Το θαύμα δεν άργησε να έρθει, διότι η Παναγία μας είδε τον πόνο της. Και ευδόκησε η Παναγία μας και ήρθεν σε σύγκρουση με την πόρνη ο άπιστος σύζυγος. Συνεκρούστη μαζί της. Έφτασεν σε έρηδαν φοβεράν και εγκαταλείπει την αμαρτία και φεύγει στο σπίτι. Καταφεύγει στη γυναίκα. Ανοίγει το σπίτι και μπαίνει μέσα και τι να δει. Βλέπει τα παιδιά να κοιμούνται και η γυναίκα, η μητέρα, να μην υπάρχει. Ω, θλίψεις εις τον άνθρωπο της απιστίας. Τι να έγινε η γυναίκα μου, να με εγκατέλειψε, να έφυγε. Μήπως έφτασε εις το τελευταίο σημείο και έδωκε τέρμα στη ζωή της. Μήπως εγκατέλειψε τα πάντα. Τι να γίνω αυτή τη στιγμή, ερωτά ο άπιστος. Και γυρίζει έξαλλος μέσα στο σπίτι, δεξιά και αριστερά, και έφτασε στο τελευταίο δωμάτιο. Τι είδαν τα μάτια του? Βλέπει τη γυναίκα του να έχει τα μάτια της κλειστά στον ύπνο και στην αγκάλι της την Παναγία μας. Έπεσε στα γόνατα, την ξύπνησε και της λέγει: «Ήμαρτον, ήμαρτον, ήμαρτον». Συγχώρεσε με, της λέγει. Δεν θα αρνηθώ πια την οικογένειά μου, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Συγχώρεσε με. Και εκείνη η πονεμένη μάνα τον έβαλε στην αγκάλι της, τον συγχώρεσε και έκανε το θαύμα της η Παναγία μας. Ναι, αδερφοί μου, είναι η μεταβολή των θλιβωμένων, η απαλλαγή των ασθενούντων. Είναι εκείνη η οποία σώζει πόλην και λαών. Λίγα λόγια μόνον για το έθνος μας. Ενθυμηθείτε όταν επέμπεσαν επάνω μας οι εχθροί, δύο φοβερά κράτη τα οποία κήρυξαν παγκόσμιον πόλεμο. Και εμείς αδύναμοι, χωρίς όπλα, χωρίς δυνάμεις, χωρίς κανένας να μας αγαπήσει. Και προτάξαμε τα στήθη μας, αλλά μαζί μας δεν ήταν κανένας άλλος, ήμι μόνον η Παναγία μας. Εκείνη ήταν μέσα εις τις μάχες και ενίσχυε τους στρατιώτες εναντίον του εχθρού. Την έβλεπαν οι στρατιώτες. Την έβλεπαν με τα μάτια τους που επολεμούσε με τους αδικημένους. Είναι εκείνη η οποία μας έδωκε την νίκη ύστερα από θλίψην φοβερά. Διότι έπρεπε να θλιβούμε λόγω των αμαρτιών μας. Και ήρθε η Παναγία μας και αυτήν τη φορά να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και να απομακρύνει κάθε κίνδυνο. Να απομακρύνει κάθε απειλή πολέμου. Να σκεπάσει και πάλι το έθνος μας. Να σκεπάσει και πάλι τον λαό της. Να μείνει κοντά μας, ούτως ώστε και εμείς με τη χάρη του Θεού μας να την έχουμε στο στόμα της, στο στόμα μας και να την παρακαλούμε, όχι να την βλασφημούμε. Να την έχουμε στο στόμα μας σαν μητέρα μας, διότι είναι αλήθεια και ο πιο άπιστος και ο πιο σκληρός χαρακτήρας, όταν έρθει στην ανάγκη, φωνάζει τη λέξη «Παναγία μου». Και εκείνη, χωρίς να κρατά κακία, επισκέπτεται και αυτόν που δεν την επίστευε. Είναι η μητέρα των θλιμμένων, η μητέρα των πονεμένων, η μητέρα εκείνη η οποία έχει υιόν της των Θεών των αληθινών. Και εμάς μας έχει παιδιά της κατά χάρη. Ας την παρακαλέσουμε, υπεραγία Θεοτόκε, μείνε μαζί μας. Σκέπαζε τον κόσμο σου, σκέπαζε το έθνος μας, σκέπαζε
όλους τους πιστούς που επικαλούνται τον Υιό Σου και το όνομά Σου το Άγιον και αξίωσε μας υπεραγία Θεοτόκε και της επουρανίου βασιλείας του Υιού Σου. Αμήν. Επανάχαντε
εκάνει τον τότε στέρι συναθών. Ύμνης ουρανής εμμελώδων σεμνή την τριήμερον ταφή σου οι άγγελοι και την δόξα δε μεγαλύνων δυσή. Ουρανός ως άλλος ανεδείχθη αγνή δεξαρένητος ως κύριος των χάντων η Αγία και σεφτή και τσιμανή. Όπου γάρτος κίνος της Μητρός του Θεού κατοικίε κι χωρίε αγνίζονται ουρανίων ουσίων πανελλαβός. Την γαρσίδα στέρα ο Υιός του Θεού πλατητέραν ουρανών απειγάσατο και την μήτραν θρόνων θείων αληθώς. Τους του λόγου μίστας άμβωση και αγνή σε νεκράνουσαν και άχωμαν βλέποντας κλιματίσασαν μητέρα τη ζωή. Το φως με καλύπτει τόσο σκήνος ανή την αιθία σου ψυχή κυριζόμενος Άγιά σου αγκαλίζεται λαλός. Βασιλής και πόλου και της γης αλήθος ηγετάφος μικροτάτος συγκέκλεισε εγνωρίστης πασικτήσι Μαρία. Νύφη του υψίσου και μητέρα σαρός Ιησού του Θεολόγου γινώσομεν κάνε τάφος αιωρώμενος παρτί. Άρθος αυθασίας και μητέρα Θεού είδαμε σε και Κυρίτο μεγάκραντε κάνεν τάφος αιωρώμενος νικί. Κλείστης βασιλείας του Θεού αλήθως εγνωρίστης της πιστής αϋπάρθενε κάνω τάχος εκαλύπτει ως νεκρόν. Πύλη σωτηρίας εγεννήθης ημί αρχηγός στενοητής αναπλάσεως κάνει πήγιστη της φύσεως δωρά. Σάνον την το μάνα δεξαμένη τόλη το ουράνιον να τάχος εδέχεται νυν παρθένε την αιτίαν τη ζωή. Ράβδος ή το άνθος το ευώδες Χριστόν εξανθίσασαν το δαφόριν τέθαπλε ειν αφήσει σωτηρίας τον καρπό. Ωρα την κοιλάδα του πλασμών ως τόσον κατετέθης κοινός άκραντες σύμβολον παρακλήσε ως κλαιόντων της εξού. Ελθαγάρι κρίσης σόντοτε και νεκρών τόσον σκήνος κατετέθη παράγονε ως δυσόπισης μεγίστη του πριτού. Συγαρμόν υπέγης ελθνητής αλήθος αναστάσεως των τύπων εκλάμπωσα συ και μόνη των θεόντων ηλασμός.
χρόνος του υψίστου γενωμένη αγρή από γης προς ουρανών μεταρρεύητας μεταστάσα εις αιώνιον ζωή. Ηνικά επέστη αποστόλων πλήθης τη κυδεύση σου βόντες εκότοντον της εις θέλησιν θρυώντες ποερός. Τον εχθρό σωτόκο θανατώσασα πριν αθαρά τους εις κοινάς μεταρρεύητας νεκρωθήσαν όμορφης έως ρωτών. Εχερών χωρίε ουρανίων όν από γης εφερωμένη δεκόμενε εις ουρανίας κοινώματα αγνή. Ως ετέκες πάλε υπερλόγων καινού